αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, Κυριακοί Τελώνου και Φαρισαίου, η σημερινή και επομένως σήμερον άρχεται το Τριώδιον. Η παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου που ακούσαμε σήμερα είναι η πρώτη ευαγγελική περικοπή του Τριωδίου. Η πνευματικοτάτη αυτή περίοδος της εκκλησιαστικής μας ζωής θεωρείται από πολλούς ως ευκαιρία διασκεδάσεως και ψυχαγωγίας. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που θεωρούν το Τριώδιον ως στάδιο νέων πνευματικών αγώνων και ως αφετηρία του δρόμου που θα οδηγήσει μέχρι το Πάσχα. Και αυτή η γνώμη των ταπεινών και πιστών παιδιών της Εκκλησίας είναι η ορθή και ορθόδοξος θέσης έναντι του Τριωδίου. Ο πνευματικός μας αγών, για να έχει την ευλογία και την χάρη του Κυρίου, πρέπει να συνοδεύεται από ένα βασικό στοιχείο χριστιανικής ζωής. Είναι εκείνο που εκφράζει σήμερα η Εκκλησία με την παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Είναι η αρετή που λέγεται και διατυπώνεται με τη λέξη ταπείνωσης. Είναι να θαυμάζει κανείς την σοφία και την ψυχολογική γνώση των πατέρων της Εκκλησίας που φωτιζόμενοι από το Πνεύμα του Άγιον διετάξαντο τα πάντα καλώς ώστε διόλου του ευαγγελικού πλούτου της υμνολογίας και των εορτών να καθοδηγείται η χριστιανική ψυχή, η ζωή να αγιότητος και αρετής. Ας ασχοληθούμε λοιπόν και εμείς σήμερα με την μεγάλη αρετή της ταπεινώσεως, η οποία βρίσκει την ολοκλήρωσή της στη συμπεριφορά του Τελώνου της παραβολής. Ο Τελώνης με βαθιά συνέστηση της ενοχής του ίσταται σε ένα απόμερο σημείο του ναού του Σολομώντος και χτυπά το στήθος του επαναλαμβάνων της λέξης «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Η ταπείνωση όπως την παρουσίασε και την εφήρμοσε ο Κύριος και όπως τη διδάσκει η Εκκλησία είναι πραγματική γνώση περί του εαυτού μας. Είναι η ακριβής αξιολόγηση των σωματικών και διανοητικών ικανοτήτων μας. Είναι η ορθή εκτίμηση της ηθικής και πνευματικής μας καταστάσεως. Το γνώθις αυτών των αρχαίων Ελλήνων που τόσον συναζητήθη και προευλήθη από τους διανοουμένους είναι η αντικειμενική χρήση περί του εαυτού μας. Στη χριστιανική μας πίστη αυτή η αυτογνωσία και η διαπίστωση της ανεπαρκίας μας για την επίτευξη του μεγάλου σκοπού της ζωής μας είναι η πτωχία του Πνεύματος. Με απλές λέξεις θα λέγαμε ότι ο ταπεινός χριστιανός δεν θα αρνηθεί ό,τι έχει ως ιδιαίτερο γνώρισμα ή χάρισμα, αλλά και δεν θα υπερεκτιμήσει ό,τι αντικειμενικός έχει και κατέχει. Εκεί όπου το θέμα έχει ιδιαίτερη ευαισθησία είναι η εκτίμηση της ηθικής και πνευματικής καταστάσεως κάθε ανθρωπίνης ψυχής. Εάν στο σημείο αυτό επιτύχει ο χριστιανός, τότε έχει ανέβρει την πραγματική προσωπική του ελευθερία και αλήθεια. Για να βηματίσουμε προς αυτή τη χρήσιμη κατεύθυνση, έχουμε ανάγκη από οδηγούς. Ο Λόγος του Θεού, ο φωτισμός της διδασκαλίας του Ευαγγελίου, η Θεία Χάρις και οι αδελφοί μας θα μας οδηγήσουν ασφαλώς στην αλήθεια. Είναι ομολογουμένος λυπηρό να ακούμε πολλούς από τους χριστιανούς να λέγουν «Εμείς δεν είμεθα αμαρτωλοί, δεν έκαναμε ούτε κλοπή ούτε έγκλημα». Αλλά οι φωτισμένοι χριστιανοί ουδέποτε εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο, διότι ο ταπεινός ουδέποτε συγκρίνει τον εαυτόν του με τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι πιθανό να έχουν διαπράξει μεγάλα παραπτώματα. Ο πράγματι και εν επιγνώση ταπεινός άνθρωπος δεν πιστεύει ποτέ και δεν λέγει ποτέ για τον εαυτόν του «Ουκ ημί όσπερ η λυπή των ανθρώπων». Ο χριστιανός που γνωρίζει τι σημαίνει ταπείνωση συγκρίνει τον εαυτόν του με τον νόμο του Θεού, με τον λόγο και την πράξη του Ευαγγελίου. Σκέπτεται, ερευνά, ενθυμείται, υπολογίζει,
θεάτε τον Κύριον δια της προσευχής και τέλος καταλήγει εις την συνέστηση της αμαρτωλότητός του. Αδελφοί μου, μέσα από τον ιερότατο τούτο ναό της Παναγίας της Αχυροποιήτου της Θεσσαλονίκης που κτίστηκε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, χάφημα πνευματικό και αξιοθαύμαστο της πατροπαραδότου ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως, περικλείομαι στα εσωτερικά της καρδιάς μας εμείς εδώ σήμερα και στου νου μας τα αγαθά σκερτήματα, το υπόδειγμα της πνευματικής ζωής που μας παρέδωκε ο αιώνιος διδάσκαλος και λυτρωτής Ιησούς Χριστός και με την σημερινή παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Ας αφήσουμε τον Φαρισαίο στην αυτοδικαίωσή του και στην ψυχοκτόνο έπαρσή του και ας προσεγγίσουμε το παράδειγμα και την πηγαία ταπείνωση του τελώνου με τα σκληρά χτυπήματα στο στήθος του και στην καρδιά του, ενώ δεν ήθελε ούτε καν να σηκώσει τα μάτια του προς τον ουρανό και να αρθρώνει την θερμή παράκληση του μόνον προς τον Δημιουργό λέγον «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό». Μεγαλείο ταπεινώσεως, υπόδειγμα μετανοίας, προσέγγιση Θεού, άνοιγμα του θρόνου προς τη σωτηρία, άνοιγμα αυτού του ουρανού. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο λόγος του Ευαγγελίου δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Η διδασκαλία του Κυρίου Ιησού Χριστού δεν είναι ένας τυχαίος σχεδιασμός, είναι οικοδομημένο αρχιτεκτόνημα με αδιάσυστα θεμέλια. Η φωνή του Χριστού δεν είναι κοινός μουσικός φθόγκος, είναι αιώνιος ύμνος της Εκκλησίας. Η οικοδομή και η σωτηρία των ψυχών μας είναι σκοπός και έργο για το οποίο ο Χριστός ενυνθρώπισε και σταυρώθηκε και επότισε την Εκκλησία Του με το αίμα Του. Και το Ευαγγέλιο Του είναι ο αιώνιος δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία μας. Μέσα στην καρδιά του Ιερού Ευαγγελίου συναντούμε και το υπόδειγμα των εν μετανοία ταπεινού, του εν μετανοία ταπεινού τελώνη. Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί τούτη την ώρα της δοκιμασίας της πατρίδας μας, των δεινών περιστάσεων της ελληνικής κοινωνίας, της απογνώσεως χιλιάδων Ελλήνων πολιτών και ενώπιον τόσων κινδύνων για τη χώρα μας, να σταθούμε με ταπείνωση ενώπιον του Αγίου Θεού, δηλαδή του Δημιουργού Πατέρα μας, του Σωτήρος Ιησού Χριστού και του Παρακλήτου Αγίου Πνεύματος, του συγκροτούντος των θεσμών της Εκκλησίας, και να πούμε πρώτον εμείς οι κληρικοί είμεθα υπημένες της Εκκλησίας ιέ και λόγια του Θεού, επίσκοποι, ιερείς, διάκονοι, ηλάσθητοι ημίν Κύριε, διότι αμελήσαμε τυχόν τα καθήκοντά μας ή εγίναμε αφορμή σκανδαλισμού του λαού μας, ή αθετήσαμε τις ιερές υποσχέσεις μας, ή εάν αδικήσαμε εμείς οι κληρικοί, ή αν επλουτίσαμε ανόμως, ή αν αστοχήσαμε στις ποιμαντικές ευθύνες μας, συγχώρησέ μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, ηλάσθη τιμήν της αμαρτωλής και φώτισον ημάς, ή να επαναρθώσαμε αυτά που διεπράξαμε και δεν είναι ευάρεστα ενώπιόν σου. Δεύτερο κύκλος. Είμεθα οι πολιτικοί άνδρες της χώρας μας, της Ελλάδος, θα έπρεπε να πουν όλοι, οι πολιτικοί. Άλλοτε και τώρα. Συγχώρησέ μας, Θεέ και Κύριε, για τα λάθη μας εις βάρος της πατρίδος μας και του λαού μας, η θελημένα και αθέλητα. Δέξε την ομολογία μας για φιλοχρηματία, για κακή και άδικη διοίκηση, για άνομη διαχείριση, για ενέργειες εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Συγχώρησέ μας για νοσπισμό και ιδιοτέλεια, για όσους
όντως έπθεσαν και έκαμαν τον λαό και την Ελλάδα να πονεί. Και βοήθησέ μας και μας τους πολιτικούς, τους νυν και τους μέλλοντες να επανορθώσουμε και να ξαναστήσουμε την Ελλάδα, την πατρίδα μας και την κοινωνία των εκατομμυρίων Ελλήνων που αυτή τη στιγμή και παίνεται και φοβείται και αγωνιά, αλλά όμως εμείς του λέμε πάντα να ελπίζει. Τρίτον, εμείς Κύριε είμεθα οι εφοπλιστέ, οι βιομήχανοι και οι επιχειρηματίες της Ελλάδος. Αμαρτήσαμε ή νομίσαμε, τίποτε δεν εφαρμόσαμε από όσα από σένα διδαχθήκαμε. Επλουτίσαμε και τα χρήματά μας τα καταθέσαμε σε άλλες χώρες για να μην τα χάσουμε. Η λάστη τιμήν της αμαρτωλής Κύριε. Και όσους από μας όντως έτσι επράξαμε, για όσους πράγματι έτσι επράξαμε, βοήθησέ μας και επανόρθωσέ μας για να είμεθα και χρήσιμοι στο λαό μας και στην πατρίδα μας που κινδυνεύει. Έστω και τώρα υπάρχουν περιθώρια. Τέταρτον, είμεθα η εκπαιδευτική όλων των βαθμίδων που η πατρίδα μας και η εκκλησία μας και οι γονείς μας εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους και για να τα μάθουμε γράμματα και να διαμορφώσουμε το χαρακτήρα τους για να ωφελήσουν αύριο τους σε αυτούς τους και την κοινωνία. Αλλά εμείς Κύριε ή όσοι από μας αμελήσαμε και δεν ασκήσαμε τα καθήκοντά μας, σε παρακαλούμε Κύριε η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και βοήθησέ μας να επανορθώσουμε, να διδάξουμε με συνέπεια στα παιδιά μας την γνώση, την γλώσσα, την ελληνική, την επιστήμη, την αρετή, την ορθόδοξη χριστιανική πίστη και παράδοση, την φιλοπατρία και την υπακοή στους νόμους του κράτους και τον σεβασμό στην Εκκλησία μας. Κι αν κάποιοι κατεβάσατε τις εικόνες από τις αίθουσες, ξαναβάλτε τες. Θα μας βοηθήσει ο Θεός να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες. Κι αν δεν πάτε τα παιδιά για προσευχή, πηγαίνετε τα. Κι αν δεν τα οδηγείτε στην Εκκλησία, οδηγήσατε τα με παράδειγμα τον εαυτό σας, γιατί αυτή είναι η πραγματική και ιερή αγωγή των Ελλήνων μέσα σε όλους τους αιώνες. Με την παράδοση και με τη γνώση από τον αρχαίο κόσμο και από την ζωντανή και σωτήρια παράδοση της Ορθοδόξου πίστεως. Πέμπτον, εμείς είμεθα δικαστικοί και μαζί μας συνεργάτες οι νομικοί και δικηγόροι. Συνεργάτες για την απονομή της δικαιοσύνης. Έργο βαρύτατο. Κύριε Ιησού Χριστέ, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής διώσα ίσως αθελήτως φάλωμε και φώτισον τις συνειδήσεις μας για να υπηρετούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη χάριν των αθώων και των δικαιωμένων κρατική προστασία και φροντίδα. Είναι ένας μεγάλος χώρος της πατρίδας μας, της ζωής μας, της κοινωνίας μας οι δικηγόροι και οι δικαστικοί. Πρέπει και αυτοί μαζί με εμάς να λένε η λάστη τιμήν της αμαρτωλής. Έκτον, εμείς Κύριε είμεθα οι δημόσιοι υπάλληλοι, η πολυπληθέστερη τάξη των δημοσίων λειτουργών. Η λάστη τιμήν Κύριε της αμαρτωλής και λέησον ημάς για να ασκούμε τα καθήκοντά μας εποφελία των ανθρώπων και σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία. Διός ασφάλωμε ζητούμε το ελαιό σου και σε παρακαλούμε βοήθησέ μας για να εξυπηρετούμε και να διευκολύνουμε τους πολίτες στις σχέσεις τους με τις υπηρεσίες μας. Συγχώρησέ μας Κύριε και βοήθησέ μας για να μην είμεθα νοθροί και παραβάτες του όρχου μας. Ακούσαμε ένα περιστατικό χθες με κατάχρηση και εξαγορά και εμπόριο ναρκωτικών και να είναι υπάλληλος του δημοσίου και μάλιστα εκεί όπου κρίνονται τα οικονομικά θέματα της πατρίδας μας.
θα το ακούσετε. Είναι φρίκι. Έκτον, εμείς Κύριε, έβδομον, εμείς Κύριε είμεθα οι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων και οι τεχνοκράτες που πρέπει να απευθύνουμε την προσευχή μας προς τον Θεόν Πατέρα. Κύριε, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και ελέησον ημάς. Για όσους από μας ισχύουν οι κακοτεχνίες, οι ανίσχυρες κατασκευές, οι κάποιες τεχνικές παραλήψεις, οι υπέρμεθες αμοιβές, ζητούμε την συγγνώμη σου. Αισθανόμεθα τις ευθύνες μας, διότι πράγματι και τείχοι ραγίζουν ενίοτε και κτίρια καταραίουν και τεχνικά έργα αχρηστεύονται στο βωμό του κέρδους. Μη γέννητο η λάστη τιμήν, Κύριε, της μηχανικής. Όγδον, οι γονείς είμεθα η μεγάλη υπεύθυνη για την ανατροφή, την μόρφωση και την καλλιέργεια των ψυχών των παιδιών μας με τα νάματα της πίστεώς μας, λένε οι ίδιοι γονείς, ενώπιον του Θεού. Όσοι πταίωμε ή αδιαφορήσαμε ή απετύχαμε σε αυτό το χρέος μας, αναφωνούμε, Κύριε, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και ελέησον ημάς. Σε παρακαλούμε, Θεέ και Κύριε Παντοκράτορ, στη δύσκολη αυτή εποχή μας, για τη μόρφωση των παιδιών μας, ενίσχυε μας, φώτιζέ μας και ανάδειξον τα παιδιά μας, αγόρια και κορίτσια, καλούς Έλληνες πατριώτες και ορθοδόξους χριστιανούς, για τη σωτηρία της πατρίδος μας και την σωτηρία και τη διασφάλιση της ελευθερίας μας. Ένατον, οι δημοσιογράφοι, εμείς οι δημοσιογράφοι, Κύριε Ιησού Χριστέ, έχουμε τις δικές μας αρμοδιότητες και τις μεγάλες ευθύνες μας έναντι όλων των ανθρώπων της ελληνικής κοινωνίας, έναντι των θεσμών και των εκπροσώπων τους, με κριτήρια την αλήθεια, την αντικειμενικότητα και τον σεβασμό της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Για όσα λάθη επράξαμε ή πράττουμε και όσοι όντως φταίμε, επαναλαμβάνομαι την ίδια παράκληση και προσευχή, Κύριε, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και ελέησον ημάς. Φώτισον ημών το νουν και την διάνοιαν, ώστε να ενεργούμε κατά συνείδηση προς το συμφέρον της αληθούς κρίσεως και της αληθούς δικαιοσύνης. Και δέκατον, είμεθα και εμείς εδώ, Θεέ και Πατέρα μας, αποτελούμε όμως δυο περιστάσεις, δυο περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά σε εμάς τους νομίμους συζύγους που στα νιάτα μας, που τότε υπήρχαν τα προβλήματα στη ζωή μας. Εμείς λοιπόν, η πρώτη αφορά σε εμάς τους νομίμους συζύγους που για διαφόρους λόγους και που διαφόρους περιστάσεις εφωνεύσαμε μέσα στην κοιλιά της συζύγου μητέρας μια ανθρώπινη ύπαρξη με την απέσια μέθοδο της εκστρώσεως. Και πολύ, όχι μόνο μια φορά, αλλά και δυο και τρεις. Η δεύτερη αφορά στις παράνομες και εκτός της ευλογημένης συζυγίας σχέσεις που όταν δημιουργηθεί μια ακόμη ζωή, πάλι δια της εκτρώσεως, δηλαδή με τη συμμετοχή και τη συνευθύνη των επίορκων ιατρών, φωνεύουν το έμβριο. Κύριε Ιησού Χριστέ, διόσους πταίωμε, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και ελέησον ημάς, λένε οι άνθρωποι έγαμοι, οι άγαμοι άνδρες, οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας. Και πάνω σε αυτό το θέμα, μια τελευταία, μια πρόσφατη πληροφόρηση. Επίσημα γίνεται η εκτίμηση ότι στην Ελλάδα, ακούστε, πραγματοποιούνται κάθε χρόνο πάνω από 300.000 εκτρώσεις, το ξαναλέω. Δηλαδή, γίνονται στην Ελλάδα πάνω από 300.000 εκτρώσεις. Δηλαδή, 300.000 φόνοι. Γι' αυτό μειώνεται ο πληθυσμός μας. Γι' αυτό αδυνατούν οι αντιστάσεις του πληθυσμού της χώρας μας έναντι των γειτόνων μας, οι οποίοι αυξάνονται συνεχώς και υπαρυφαλεύονται για τη δύναμή τους. Δυστυχώς, φταίμε εμείς, βγάζομαι με τα ίδια μας τα χέρια, τα μάτια μας και φωνεύομαι τους ανθρώπους που θα έρχονται στη ζωή. Το ξαναλέω, ακόμη και από παράνομη συζυγία θα είδαν παιδιά που θα ανατρέπονταν.
από οικογένειες που δεν απέκτησαν παιδιά, δεν τους έδωκε ο Θεός και θα τα έπαιρναν και θα ήταν η ελπίδα τους και η χαρά τους. Αλλά προπάντων θα ήταν η χαρά της κοινωνίας και της πατρίδας, της Ελλάδος, να έχει κάθε χρόνο 300.000 νέους ανθρώπους, που είναι και περισσότερες ακόμη τώρα οι εκτρώσεις, και δεν μιλάει κανείς. Παρά με απλή απορία μερικοί χριστιανοί λένε, γιατί ο Θεός μας εγκαταλείπει? Διότι κάνετε φόνος, διότι κάνετε καταχρήσεις, διότι κάνετε παράνομο πλουτισμό, διότι αποθέτετε τα χρήματα έξω από την πατρίδα σας, διότι περιφρονείτε τους νόμους, διότι παραβαίνετε τις αρχές που προσδιορίζουν την καλή ύπαρξη και λειτουργία μιας κοινωνίας. Αν δεν μετανοήσουμε, και αν όλοι εμείς δεν πούμε αυτό που είπε σήμερα ο Τελώνης, χτυπώντας τα στήθη του και χωρίς να βάλει, σηκώνει τα μάτια του προς τον ουρανό, «Η λάστη τιμήν, Κύριε, σώσω με, συγχώρεσέ με και ενίσχυσέ με», και να λέει ο Χριστός στους ακροατάς του για την παραβολή, «Εγώ σας λέγω ότι αυτός πήγε δικαιωμένος στον άλλον κόσμο και όχι αυτός ο Φαρισαίος που ήρθε εδώ να καυχηθεί για τη μεγάλη του αρετή». Αδελφοί μου, οι Έλληνες σήμερα αυτή την περίοδο ζαλισμένοι για τους γνωστούς λόγους, αλλά δεν μας ταιριάζει να πτωηθούμε. Ας κάνουμε ακόμη λίγη υπομονή, με πολλή πίστη στο Θεό και στην Παναγία Μητέρα μας. Κάποια καλά σημάδια στον ορίζοντα τροφοδοτούν νέες ελπίδες. Η σημερινή προσευχή μας ας είναι για μας μόνιμη. Ο Θεός η λάστη τιμήν της αμαρτωλής, Κύριε. Η ταπείνωσή μας ας φτάσει στον ουρανό. Με ανταπόδοση την άνοδό μας ψυχείτε και σώματι για την Ελλάδα και την Εκκλησία, στη δόξα που τους ανήκει, που την οφείλουμε, και ο Θεός θα μας αξιώσει να τη δώσουμε. Καλό Τριώδιο, καλή μετάνοια, καλή κατάνοιξη, καλή πνευματική ζωή, πλούσια ευλογία από τα χέρια του Θεού σε μας, τους αμαρτωλούς και σε όλο τον κόσμο. Αμήν, αδελφοί μου. Αμήν.